Τώρα λίγο αρχίζω και πανέρχομαι, θα έλεγα, στα κιλά μου. Είσαι στα καλύτερά σου, τουλάχιστον από τον τελευταίο καιρό που δεν... καλύτερά μου δεν είμαι. Έχω δρόμο ακόμα. Ποιο είναι το μυστικό έτσι, της εξωτερικής σου προσπάθεια, έτσι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι φέτος έχω από Σεπτέμβριο που πηγαίνω καθημερινά γυμναστήριο. Και ακολουθώ και ένα πιο 5 φορές την εβδομάδα και ακολουθώ και ένα πρόγραμμα έτσι διατροφής. Να κάνω. Φαίνεσαι με τον Τραγιανό πιο ερωτευμένη από ποτέ. Πραγματικά αυτό. Είναι, είσαστε ένα τέλειο ζευγάρι, πάντα αγαπημένοι, πάντα είσαστε, φλερτάρετε ακόμα. Να είναι ολόκληρη ιστορία αυτό που με ρωτάς. Γιατί και μετά την ιστορία που πέρασε και την περιπέτεια, ξέρεις, ήθελα να βγω και έλεγα θα επανέλθω πάλι στα παλιά μου και θα είμαι πάλι με τον άντρα μου πάνω στην καψούρα μου. Έπαθα ό,τι έπαθα, ξέρεις, και έγινα ένα με το χώμα. Και ενώ ρε παιδί μου εμφανισιακά, η ψυχολογία μου ξέρεις έπεσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ξανά επανερχόμαστε πάλι τώρα μαζί στο στάδιο της καψούρας, του παίξηματος, του έρωτα και όλα αυτά. Πεθαίνω για τον άντρα μου. Και εκείνος πεθαίνει για μια. Ναι. Και το έχει πει πολλές φορές. Ναι. Σκέφτεστε να υιοθετήσετε ένα παιδάκι από το Σουδάν? Να σου πω κάτι. Η προτεραιότητά μας είναι να περάσει πενταετία μου. Τίποτα άλλο. Τα άλλα όλα είναι συζητήσεις.